Ο κύριος Εμίλιος Κακλαμάνος είναι κοντά μας και θέλω την εμπειρία του μέσα από όλη αυτή την ιστορία. Ας πούμε για παράδειγμα, τι σημαίνει εφημερία σε ένα δημόσιο νοσοκομείο κάτω από αυτές τις συνθήκες. Μας έλεγαν από το ΕΚΑΒ πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα και αυτό το ξημέρωμα. Έτσι για τα νοσοκομεία που εφημέρευαν. Την καλημέρα μου και ελπίζω να είστε καλά. Γερός δυνατός και ευχαριστώ πάρα πολύ και για το χρόνο σας. Είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλά, μια χαρά, εσύ. Είστε ειδικευόμενος. Ναι, ειδικευόμενος στην παθολογία είμαι. Ναι, ναι. Πέρασα ένα τετράμινο για την κλινική COVID. Mm-hmm. Και τώρα έχω επιστρέψει πάλι στην παθολογική. Κοιτάξτε, το ερώτημα που θέσατε για το πώς είναι μια εφημερία, η απάντηση είναι πολύ άσχημη. Ειδικά τώρα, εν μέσω πανδημίας, mm-hmm. η κατάσταση γίνει ακόμη χειρότερη. Και για να καταλάβει και ο κόσμος, εφημερία σημαίνει ότι πάω το πρωί στις 8 η ώρα, η εφημερία μου τελειώνει την επόμενη μέρα στις 8 το πρωί, αλλά επειδή δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό, δεν μπορώ να φύγω να πάω σπίτι μου όπως ορίζει ο νόμος για να ξεκουραστώ. Ναι. Επομένως συνεχίζω για άλλες 8, 10, 12 ώρες. Όσο πάει μέχρι να μπορέσετε να διευθετήσετε όλα τα ζητήματα που είναι ανοιχτά. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Οπότε μπορεί να είμαι 36 ώρες άϊπνος στο νοσοκομείο, να διαχειρίζομαι ασθενείς που δεν πρέπει να κάνω λάθος, γιατί αυτό το λάθος μπορεί να κοστίσει ανθρώπινη ζωή. Mm-hmm. Και όλο αυτό δημιουργεί μια απίστευτη πίεση και σωματική και ψυχική. Που αυτό μπορεί να τύχει να έχει και 2-3 σερί εφημερίες, δηλαδή να εφημερεύει Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή για παράδειγμα, χωρίς κενό στο ενδιάμεσο. Οπότε να είσαι. Αλλά όλη την εβδομάδα, όπως μου το λέτε, στην ουσία. Πάει. Ναι. Αν συνυπολογίσουμε τις ώρες που κάθεστε μετά την εφημερία για να μπορέσετε να διευθετήσετε ό,τι υπόθεση έχει παραμείνει, επειδή δεν προλάβατε στην εφημερία, αν είναι 3 ημέρες μια εβδομάδα, φεύγει όλη η εβδομάδα. Έτσι. Ναι. Πολλοί συνάδελφοι, ναι, ναι. Επειδή ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να κάνουμε μέχρι 7 εφημερίες για να μπορούμε να συμπληρωθούμε, αλλιώς άμα φεύγουμε μετά. Κάνει κάποιες διακοπές. Αν μπορείτε, μην μετακινήσετε. Με ακούτε? Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ωραία. Ναι. Κάποιοι Ωραία. Συνάδελφοι μου είπατε τι κάνουν. Ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να κάνουμε μέχρι 7 εφημερίες για να μας τις πληρώνει το Υπουργείο. Αν κάνουμε παραπάνω, και πολλοί συνάδελφοι αναγκάζονται να κάνουν παραπάνω, α πούμε γενική χειρουργή κλπ. Επειδή οι ελλείψεις εκεί είναι ακόμη μεγαλύτερες. Ναι, ναι. Συνάδελφοι ξεπερνάνε αυτό το πλαφόρ με αποτέλεσμα να πρέπει το νοσοκομείο μετά να εξασφαλίσει πόρους, να τους πληρώσει καθυστερημένα κλπ. Mm-hmm. Οπότε έχουμε και τέτοια προβλήματα. Τέτοια προβλήματα. Μάλιστα. Πόσο καιρό είστε στο χώρο? Εσείς έκλεισα ένα χρόνο τώρα στο Λαϊκό. Ένα χρόνο στο Λαϊκό. Είχατε εφημερία χθες δηλαδή? Χθες, όχι, το Σάββατο εφημερεύα. Ναι, ναι. Αλλά χθες που είχε γενική εφημερία το νοσοκομείο, από ό,τι έμαθα τώρα το πρωί από τους συναδέλφους, ήταν άλλη μια πάρα πολύ άσχημη εφημερία. Ναι, αυτό μου το είπαν από κάπου. Και για το κρατικό της Νίκαιας ήταν, και για το Λαϊκό, και για το Αλεξάνδρα, νομίζω, και δεν θυμάμαι ποιο άλλο. Και το Ελπίς. Και το Ελπίς, μπράβο, και το Ελπίς. Και το ΚΑΤ, βέβαια, στα βόρεια προάστια, εννοείται ότι εκεί είναι και τα ορθοπαιδικά. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το πόσο διαφοροποιημένη είναι η κατάσταση τις τελευταίες ημέρες, γιατί και αυτό βεβαίως είναι καθοριστικό, έτσι. Mm-hmm. Βλέπετε η κατάσταση να είναι οριακή, ειδικά εννοείται σε θαλάμους, μας έλεγαν νωρίτερα για διασωληνωμένους οι οποίοι είναι σε, όχι μόνο για το συγκεκριμένο νοσοκομείο, έτσι μιλάω γενικότερα, ναι, ναι, η εικόνα ναι, ναι. που μας δώσανε, διασωληνωμένους οι οποίοι είναι με φορητούς αναπνευστήρες αλλά σε κρεβάτια που δεν είναι μέσα σε μονάδες συντατικής θεραπείας, και όλο αυτό βεβαίως σίγουρα δημιουργεί ένα κλίμα το οποίο δεν έχει να κάνει μόνο με τις δικές σας αντοχές, έχει να κάνει γενικότερα με τις αντοχές του συστήματος υγείας. Ναι, πολύ καλά τα λέτε. Και κατά τη γνώμη μου, η κατάσταση είναι κάτι παραπάνω από οριακή. Έχουμε ξεπεράσει το οριακή πλέον. Για να σας δώσω μία εικόνα, χθες στο Λαϊκό, ενώ έχουμε 58 διαθέσιμες κλίνες για ασθενείς με COVID, mm-hmm. έγιναν 44 εισαγωγές. Δηλαδή, σύνολο έχουμε τώρα 86 ασθενείς με COVID. Mm-hmm. 4-5 από αυτούς είναι θεράπευτο. Και οι υπόλοιποι έχει κλείσει η β' χειρουργική για να δημιουργηθεί ένας επιπλέον χώρος για να μπορέσει να φτιάξει να μην είναι 25 ασθενείς σε ράτζο, mm-hmm. αλλά να είναι σε ένα κρεβάτι. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα όλο αυτό να είναι πολύ επικίνδυνο και για τους ίδιους τους γιατρούς. Δηλαδή, τώρα, 5 ειδικευόμενοι χτες που ήταν εξύπνοι όλο το 24ωρο έπρεπε να δουν 44 καινούργια περιστατικά, να έχουν άλλους τόσους, άλλους 44 ασθενείς. Πολλοί από αυτούς
είναι σε πολύ ψηλά μείγμα το οξυγόνο, δηλαδή είναι ένα βήμα πριν τη διασωλήνωση. Αντίστοιχα, η κατάσταση στις παθολογικές κλινικές είναι εξίσου πιεστική, ράτζα παντού. Και επειδή πολλά νοσοκομεία μετατρέπονται σιγά σιγά είτε εξ ολοκλήρου σε νοσοκομεία COVID, είτε κλείνουν οι παθολογικές κατά βάση κλινικές, η πίεση όσες παθολογικές μένουν ανοιχτές αυξάνεται. Και αυτό πρέπει να το έχει κατά νου και ο κόσμος, ότι έτσι όπως πάμε θα χαθούν πολλές ανθρώπινες ζωές οι οποίες θα μπορούσαν να σωθούν. Και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο ακόμα δεν έχει γίνει επίταξη του ιδιωτικού τομέα να αξιοποιηθούν όλα τα νοσοκομεία που υπάρχουν. Εδώ, αν μου επιτρέπετε, το έκανα το σχόλιο. Επειδή είμαστε στην υποτίθεται. Στην φάση που όλοι αξιολογούμαστε, θα έπρεπε και χωρίς να θεωρηθεί ως καταναγκαστικό έργο να έχουν προσφέρει ήδη, ή αν μη τι άλλο, το κάνουν τώρα και άμεσα. Υποτίθεται ότι δίνουμε μια μάχη για μια ολόκληρη γενιά, έτσι δεν μας έχουν πει, ότι είναι η μάχη της γενιάς μας αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ας τελειώνει εδώ η κουβέντα και ας προχωρήσουν, αν θέλετε, σε μια πράξη πια ουσιαστική. Όπως βγαίνει η κυβέρνηση και λέει ότι όλοι αξιολογούνται. Κύριε Κακλαμάνο, όλοι θα αξιολογηθούν από αυτή την ιστορία και για πολλούς λόγους. Έτσι, όταν θα έρθει το ταμείο. Όταν θα γίνει το ταμείο και για αυτή την ιστορία. Λοιπόν, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει. Ναι, ξεκάθαρα. Και το τραγικό είναι ότι πλέον έχει χαθεί η έννοια της ανθρώπινης ζωής. Αυτό που κοιτάμε μόνο είναι νούμερα. Πόσα κρούσματα, πόσες αγωγές, πόσες διασωληνώσεις. Η οδηγία που έχουμε από πάνω για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση είναι να κάνουμε εξιτήρια. Όσο πιο γρήγορα μπορούμε να κάνουμε εξιτήρια για να μπορούμε στην επόμενη εφημερία να έχουμε κενά κρεβάτια, να μπουν καινούργιες αγωγές. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι κάποιος μπορεί να έχει φύγει και χωρίς να είναι απολύτως καλά, δεν νομίζω, έτσι. Εξασφαλίζουμε, αν ήταν κάποιος, ας πούμε, ο οποίος είναι στο μετέχμιο ή θα μπορούσε να κάτσει άλλη μια-δυο μέρες. Αναγκαστικά θα φύγει. Να κάνω μια προσωπική ερώτηση. Ναι. Γιατί ασχοληθήκατε με την ιατρική? Για να προσφέρω. Το μπορώ. Γιατί θεωρώ ότι είναι έτσι ένα επάγγελμα το οποίο έχει να προσφέρει πάρα πολλά. Γνώριζα όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν, ειδικά στην Ελλάδα. Αλλά θεωρώ ότι αυτό που παίρνεις πίσω όταν βοηθάς έναν άνθρωπο που έχει ένα σοβαρό πρόβλημα και τον κάνεις καλά, δεν συγκρίνεται, όπως και το κόστος ανθρώπινης ζωής δεν συγκρίνεται με τίποτα, έτσι και το να βοηθήσεις έναν άνθρωπο δεν συγκρίνεται. Σας ενόχλησε ποτέ η γενίκευση ότι έλα μωρέ τώρα, όλοι οι γιατροί παίρνουν φαγγελάκια? Τα διατυπώνω, καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι και πώς το λέω. Ναι. Σαν γενίκευση, ναι. Και θεωρώ ότι είναι τραγικό ένα τέτοιο φαινόμενο, το οποίο υπάρχει, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Θεωρώ ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος να λέγεται γιατρός και να αξιοποιεί το επάγγελμά του για να πλουτίσει με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, όταν ο άλλος έχει ανάγκη, εσύ να πατάς την ανάγκη του για να βγάλεις λεφτά για τον εαυτό σου. Αλλά ευτυχώς δεν είναι όλοι γιατροί. Υπάρχουν πάρα πολλοί γιατροί, ειδικά στο δημόσιο σύστημα υγείας, που οι συνθήκες είναι πολύ χειρότερες και εργασιακές, οι οποίοι είναι εκεί γιατί πραγματικά το πιστεύουν, γιατί πραγματικά θέλουν να βοηθήσουν τον κόσμο και να αγωνιστούν, και όχι γιατί θέλουν να κάνουν λεφτά και καριέρα. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Χάρηκα. Θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή.